Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κύριε Σκεκή. Ένα θέμα υγείας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Φούσα, καθηγητή, κορυφαίο καθηγητή καρδιολογίας. Κύριε Φούσα, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία και για την υπομονή που είχατε μέχρι να βγούμε στον αέρα. Είστε καλά? Φαίνεστε μια χαρά. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ, κύριε Φούσα. Λοιπόν, είστε εδώ για να μιλήσουμε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς, που ήταν χθες, 29 Σεπτεμβρίου, για την καρδιά. Και το τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς τον καιρό της πανδημίας, που η προσοχή μας είναι στραμμένη δικαίως σε ένα μεγάλο βαθμό στην COVID-19 και πολλοί από εμάς παραμελούμε τις εξετάσεις καρδιάς, παραμελούμε την καρδιά μας και δεν έχει νόημα να γλιτώσουμε από τον ιό και να έχουμε προβλήματα να φύγουμε από την καρδιά, η οποία επίσης σκοτώνει. Οι παθήσεις της καρδιάς σκοτώνουν πολλούς συμπολίτες παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Σας ακούμε, κύριε καθηγητή. Κύριε Ντόκα, χθες λοιπόν ήταν η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου, και αυτή η ημέρα θεσπίστηκε το 1999. Θεσπίστηκε λοιπόν με στόχο να είμαστε προσεκτικότεροι στις προληπτικές εξετάσεις, στον τρόπο ζωής, δηλαδή υγιεινό τρόπο ζωής, και σήμερα πλέον πρέπει να αναδειχθεί η βοήθεια της ψηφιακής υγείας, που είναι βασικά σύμμαχος και για την πρόληψη και για την διάγνωση και για την παρακολούθηση. Ψηφιακή υγεία, για πείτε μας. Και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται, ξέρετε, οι ανισότητες μεταξύ των συνανθρώπων μας. Με την υγειονομική κρίση που έφερε, ξέρετε, η πανδημία, ανέδειξε την αναγκαιότητα έβρεσης καινοτόμων τρόπων σύνδεσης των ασθενών με το σύστημα ιατρικής περίθαλψης. Η ψηφιακή τεχνολογία τι κάνει, δηλαδή, διαμέσου της ιατρικής, συνδέει τους ασθενείς μας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, της γης, με τους γιατρούς. Μάλιστα. Οι ανισότητες και η COVID-19 πλέον φέρνουν με αυτόν τον τρόπο, οι ανισότητες μειώνονται, διότι όλοι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση διαμέσου της τηλεατρικής με τους γιατρούς τους. Δηλαδή οι ασθενείς απομακρυσμένοι από το σύστημα υγείας κινδυνεύουν περισσότερο από το έμφραγμα και το εγκεφαλικό. Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο? Γιατί μένουν απομονωμένοι και δεν πηγαίνουν στο γιατρό τους όταν έχουν το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό. Η τεχνολογία όμως λοιπόν αυτή που πλέον είπαμε προηγουμένως, η ψηφιακή τεχνολογία, τι κάνει? Συμβάλλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, προσφέροντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία. Δηλαδή έχοντας με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Συνδέσου με τη δουλειά σου», και είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Η λίμωξη, ξέρετε, COVID, τι έκανε? Προκάλεσε περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους το 2020. Κοιτάξτε όμως, 17,7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν ετησίως τη ζωή τους από τα καρδιακά νοσήματα. Άρα λοιπόν αυτή η ισορροπία πρέπει να υπάρξει και δεν πρέπει να μας απορροφήσει πλήρως η πανδημία. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν 500 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας που πάσχουν από καρδιακιακή νόσο παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, που έχουν προσβληθεί, ξέρετε, από τη λίμωξη COVID-19. Με δυσμενείς επιπτώσεις. Το 50% των ασθενών αυτών έχουν υπέρταση και ζαχαρόδη διαβήτη. Το 30% έχουν καρδιακή νόσο. Το υπόστρωμα αυτό των ασθενών βοηθάει στον κορονοϊό να καθίσει στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι λοιπόν η κοινωνική απομόνωση δεν βοηθάει να κάνουμε την άσκηση και δεν βοηθάει στον γιατρό. Άρα λοιπόν διαδικτυακά μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό έχει αναδειχθεί πλέον η διαδικτυακή ιατρική. Η χρήση σήμερα ψηφιακών εργαλείων όπως εφαρμογών στα κινητά μπορούν να βοηθήσουν και στην πρόληψη. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατάφερε να συνδέσει τους ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια από όλη την Ελλάδα
με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Η δε Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία κατάφερε να συνδέσει τους ασθενείς που έχουν αυξημένη πίεση, που είναι, που έχουν αρτηριακή πίεση αυξημένη. Έτσι λοιπόν μπορούμε σήμερα με αυτή την τεχνολογία να ξεφύγουμε από την απομόνωση και να μην έχουμε πλέον αυτά που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο, την προηγούμενη διετία, δηλαδή απομονώθηκαν οι συνανθρωποί μας και έτσι είχαμε περισσότερους θανάτους και δεν πλησίαζαν στο νοσοκομείο γιατί φοβόταν. Μάλιστα. Από το νοσοκομείο. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε καθηγητή. Κλείνοντας, αν σας ρωτούσα ποια είναι η πιο φιλική τροφή στην καρδιά, τι θα μου λέγατε? Θα σας έλεγα ότι να τρώμε ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Και πολλά σαλατικά και πολλά φρούτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φούσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναλυτικότερα, διεξοδικότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Τόκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ, κυρίες και κύριοι φορολογικοί.